Συγκινημένη η Μαριάννα Βαρδινογιάννη λαμβάνει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Ευπηγίας. Το παράσημο αυτό απονέμεται μόνο σε γυναίκες για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφεραν στην πατρίδα και η κυρία Βαρδινογιάννη είναι η μόνη Ελληνίδα η οποία λαμβάνει αυτή την κορυφαία αναγνώριση από την πολιτιακή ηγεσία. Η Βαρδινογιάννη είχε στη ζωή της τη δυνατότητα να κάνει πιο ασφαλείς και προσωπικές επιλογές. Διάλεξε όμως τον δρόμο της προσφοράς με επίκεντρο αρχικά τα παιδιά. Και στη συνέχεια το τεράστιο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παρασημοφόρηση έγινε στο πλαίσιο μιας λιτής, αλλά ιδιαίτερα συγκινητικής τελετής, στο Προεδρικό Μέγαρο. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αίσθημα ευθύνης και αγάπης για την πατρίδα μας την Ελλάδα, λαμβάνουν αυτή την ύψιστη τιμητική διάκριση. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο και την προσφορά της πρέσβυρος Καλής Τελήσεως της UNESCO, με γνώμονα την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό που αναγνωρίστηκε διεθνώς. Σε αναγνώριση αυτού του σπουδαίου ανθρωπιστικού έργου, της απονεμήθηκε πρόσφατα το βραβείο Νέλσον Μαντέλα από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αυτό το βραβείο δεν ανήκει σε μένα, αλλά ανήκει στην Ελλάδα μας και στον ελληνικό λαό. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ευχήθηκε αυτές τις δύσκολες ώρες η Ελλάδα να παραμείνει θεματοφύλακας των αιώνιων αξιών και όλοι οι λαοί να εργαστούν μαζί για το καλό της ανθρωπότητας.